Σαραβαλάκια όλης της Ελλάδος. Η εκπομπή εδώ βοηθάει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όταν αρρωσταίνει, αρρωσταίνει σαν σύνολο. Αρρωσταίνουν τα γόνατά του, αρρωσταίνουν τα αγγεία του, αρρωσταίνει η καρδιά, αρρωσταίνουν τα έντερα, αρρωσταίνει ο εγκέφαλος. Δεν αρρωσταίνει μεμονωμένα σε ένα όργανο. Έρχεται λοιπόν η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει στους ανθρώπους που ασχολούνται με την υγεία να επικεντρωθείτε στον άνθρωπο. Να επικεντρωθείτε στον άνθρωπο, όχι μεμονωμένα σε μία πάθηση. Αυτό παλιά ήταν η λεγόμενη φαρμακοκεντρική ιατρική. Δηλαδή, σε πόναγε το κεφάλι σου. Έπαιρνες ένα ντεπόν, σου πέρναγε. Αλλά μπορεί όμως ο πονοκέφαλος να ήταν από κακή δυσπεψία. Να ήταν από το σηκώτη, να ήταν από την υπέρταση. Άρα λοιπόν πρέπει να επικεντρωνόμαστε σαν σύνολο στον άνθρωπο. Το κέντρο να είναι ο άνθρωπος. Το κέντρο να είναι ο άνθρωπος και όχι μεμονωμένα ένα-ένα όργανο. Αυτό λοιπόν έχουμε ξεκινήσει από την αρχή του έτους να μιλάμε πώς μπορούμε να βοηθάμε τον άνθρωπο. Όταν ξεκίνησα το 2017, 1η Ιανουαρίου, μίλησα πώς μπορούμε να διορθώσουμε την αποτοξίνωση. Το σηκώτη θέλει αποτοξίνωση, θέλει γλουταθιόνη, θέλει γλουταθιόνη. Μετά λοιπόν πήγα σε βασικά προβλήματα αρθρώσεων. Όλοι οι άνθρωποι πονάνε, υποφέρουνε. Μπορούμε λοιπόν να διορθώσουμε όλες τις αρθρώσεις, όλες. Και τα ρευματικά και τις εκφυλιστικές παθήσεις και το αβραχιόνια και τα φιενικά, τα πάντα. Τώρα τελευταία μπήκα στην καρδιά. Η καρδιά λοιπόν δουλεύει από τότε που συλλαμβάνεται το σπέρμα με το ωράριο μέχρι που να πεθαίνεις. Είναι το σκληρότερο εργαζόμενο όργανο. Αυτή θέλει υποστήριξη, θέλει βιταμίνες. Μην περιμένουμε όταν αρρωστήσουμε να πάμε στο γιατρό και να μας σώσει. Αυτά κυρίες και κύριοι τα λέω κάθε μέρα. Και φέρνω αποδείξεις για να σας δείξω ότι μόνο αυτός ο δρόμος φέρνει την ποιότητα της υγείας και τη μακροχρόνιο υγεία. Μόνο. Σίγουρα, με το να πάρω μόνο το φάρμακό μου δεν θα πεθάνω. Αλλά σίγουρα όμως δεν θα έχω ούτε διάθεση, ούτε ενέργεια, ούτε το μυαλό μου θα κόβει, ούτε τίποτε. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή με λίγα λόγια είναι άκρος απαραίτητη. Παίρνετε όλοι σας τις 5 βασικές βιταμίνες, οι οποίες θα σας δώσουν λοιπόν την δυνατότητα να ζήσει καλύτερα η άρθρωση, το σηκώτη, ο εγκέφαλος, η καρδιά, το πάγκρεας. Το μαγνήσιο δεν το παίρνω εγώ όταν έχω γκράμπες. Τη βιταμίνη C δεν την παίρνω εγώ όταν αρχίζω τα ψου. Την παίρνω συνέχεια. Την κάπα 2 την παίρνω κάθε μεσημέρι για να ρυθμίσει τη χωριάτικη που τρώω με το πολύ, με την πολύ φέτα. Και να μην πηγαίνει το ασβέστιο ούτε στις αρτηρίες, ούτε στις βαλβίδες, ούτε στις φλεγμονές. Η δε βιταμίνη B είναι αυτή που θα μου διορθώσει τη χοληστερίνη, την ομοκυστεΐνη και όλες τον μεταβολισμό. Ο μεταβολισμός θέλει υποστήριξη. Πώς υποστηρίζεις τον μεταβολισμό, με τι τον υποστηρίζεις, μόνο με την B. Και μετά έρχομαι στα απαραίτητα λάδια, τα ηχθιέλαια. Τα ηχθιέλαια φέρουν μία ισορροπία στα λάδια. Ο άνθρωπος με λάδια λειτουργεί. Στον εγκέφαλο, στα σηκώτη, στα πάντα. Κυρίες και κύριοι, όποιος δεν παίρνει τις 5 βασικές βιταμίνες, χάνει ποιότητα υγείας. Εντάξει. Έχω στα χέρια μου λοιπόν τις εξετάσεις της κυρίας Βασιλικής. Η κυρία Βασιλική μένει κοντά μου στην Ανάβησο. Και έχει 2 κόρες οι οποίες τη φροντίζουν. Η κυρία Βασιλική έπαθε μία διαταραχή του μεταβολισμού που λέγεται αμυλοείδωση. Τι σημαίνει αυτό?
ότι το κρέας γίνεται σαν αλεύρι και χαλάει και την καρδιά και τα νεφρά και τον εγκέφαλο έτσι. Αυτό, κυρίες και κύριοι, που διορθώνει τις πρωτεΐνες, κυρίες και κύριοι, είναι η βιταμίνη B. Η βιταμίνη B. Συναντηθήκαμε με τις κόρες της πριν ένα χρόνο στο φαρμακείο του Αμύγδαλου στην Ανάβησο. Στην Ανάβησο υπάρχει ένα φαρμακείο που είναι πρωτοποριακό, βεβαίως. Εκεί λοιπόν έχει τις βιταμίνες τις δικές μου. Συναντιέμαι λοιπόν με τις κόρες της και μου λένε ότι η μαμά έχει πρόβλημα στην καρδιά της και της έχουν πει οι γιατροί ότι έχει αμυλοείδωση. Τι μπορείτε κύριε Φικιώρη να βοηθήσετε? Λέω, μπορώ να δω τις εξετάσεις σας. Οι εξετάσεις της κυρίας Βασιλικής είχανε χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η καρδιά της κυρίας Βασιλικής δεν είχε δύναμη να σπρώξει πολύ το αίμα και είχε κλάσμα 38. Εδώ. Κλάσμα 38. Κλάσμα 38. Η κυρία Βασιλική είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και της δώσανε λοιπόν φάρμακα διουρητικά, αντιπερτασικά, αντιπνευμονικά και τη σώσανε. Δηλαδή η κυρία Βασιλική σώθηκε στο νοσοκομείο για να μην πεθάνει, διότι τα υγρά είχαν πνίξει την καρδιά, αλλά βγαίνοντας από το νοσοκομείο είχε κλάσμα εξωθήσεως 38. Με τις βιταμίνες του Φικιώρη το κλάσμα εξωθήσεως 38 έγινε 50 και 55. Από 38 πήγε κλάσμα εξωθήσεως 50 και 55. Οι βιταμίνες που της έδωσε ο Φικιώρης ήτανε 3 καρδιοτόνικ. Καρδιά δεν είναι, θέλει καρδιοτόνικ. Να το, εδώ. 3 καρδιοτόνικ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. 3 ιχθυέλαια. 3 μαγνήσια. 3 βιταμίνες B. 3 βιταμίνες B. 3 βιταμίνες E. Και παίρνει και ένα σεντάρ για να κοιμάται. Επαναλαμβάνω. Η κυρία Βασιλική σώθηκε στο νοσοκομείο παίρνοντας Lasix, Concord που είναι για το ρυθμό της καρδιάς και τα άλλα είναι για την πίεση και τα πνευμόνια. Σώθηκε στο νοσοκομείο με αυτά τα φάρμακα. Αλλά η ποιότητα της καρδιάς της βελτιώθηκε μόνο με το Φικιώρη, παίρνοντας καρδιοτόνικ, βιταμίνη B, βιταμίνη C, μαγνήσιο και ιχθυέλαια. Και φέρνω τις εξετάσεις της και συγκινούμε. Και είμαι και υπόχρεος στις κόρες της που μου τις φέρανε στο σπίτι μου, διότι μένουμε κοντά. Μου τα φέρανε λοιπόν οι δύο κοπέλες στο σπίτι μου την Κυριακή και μου δείξανε, γιατρέ, βόηθεσε στη μάνα μου και να οι αποδείξεις. Κλάσμα εξωθήσεως 38, μετά πήγε 50 και τώρα είναι 55. Προσέξτε. Η κυρία Βασιλική, ενώ πήγαινε καλά, για 2 μήνες παρατάει τις βιταμίνες. Τότε λοιπόν δημιουργηθήκανε σοβαρές αρρυθμίες και την πήγανε άρον-άρον στο νοσοκομείο. Και έχω λοιπόν εγώ τώρα, τις διαγνώσεις. Η κυρία Βασιλική, όταν πήγε στο νοσοκομείο στην αρχή, είχε έκτακτες συστολές. Τις έδωσα εγώ τις βιταμίνες και είχε στρώσει ο οργανισμός. Η κυρία Βασιλική λοιπόν για 2 μήνες παρατάει τις βιταμίνες και πηγαίνει άρον-άρον στο νοσοκομείο με αρρυθμίες. Το συμπέρασμα λοιπόν γράφει εδώ είναι αρρυθμίες και συνιστάται να παίρνει ένα φάρμακο για τις αρρυθμίες, το αγκορόν. Το αγκορόν το δίνουνε σε σοβαρές αρρυθμίες, είτε υπερκοιλιακές, είτε σοβαρές αρρυθμίες. Αγκορόν. Όταν μετά από ξαναρχίζει τις βιταμίνες, μετά από 2 μήνες, ξαναπάει για εξετάσεις στο νοσοκομείο και της λένε, κυρία Βασιλική, τρίβουμε τα μάτια μας. Λέει ότι η καρδιά της είναι χωρίς αξιόλογα παθολογικά ευρήματα. Είχε διορθωθεί ο ρυθμός της καρδιάς και τα χάσανε.
Μετά που ξαναπήρε τις βιταμίνες, ξαναπήγε στο νοσοκομείο και η καρδούλα της ξαναεπανήλθε στον κανονικό ρυθμό και γράφει εδώ, πάρ' το ρε Ιφηγένεια, σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με την προηγούμενη μελέτη επανεξέτασε σε ένα χρόνο. Κυρίες και κύριοι, βαθύτατα συγκινούμε ότι προσφέρω πάρα πολύ στον κόσμο. Πού να φανταστώ κι εγώ ότι μία καρδούλα ταλαιπωρημένη σε ένα χρόνο θα δουλεύει πολύ καλά. Πολύ καλά. Δεν λέω ότι θα γίνει καινούρια, αλλά πολύ καλά. Βασιλική, γεια σου Βασιλικούλα, μην κόβεις Βασιλικούλα μου τις βιταμίνες. Μια που ήρθανε λοιπόν, μου λένε κύριε Φικιώρη, ακόμα περισσότερο να σε ευχαριστήσουμε για τον άντρα μου. Ο άντρας της μιας κοπέλας της δίνανε λοιπόν επί 2 χρόνια στατίνες. Και τον καταστρέψανε τον άνθρωπο. Επί 2 χρόνια ένας άνθρωπος αθλητικός τύπος του δίνανε στατίνες. Του δίνανε λοιπόν λεπούρ των 20 μιλιγκράμ και οι εξετάσεις του ήταν τραγικές. Επί 2 χρόνια είχε LDL 184 και με το φυτικό λιποπροτέκ, το φυτικό της βιταμίνες B και τα ηφιέλαια, πήγε το LDL 108. Από 184 πήγε 108. Εξετάσεις στα χέρια μου, εδώ. Τι άλλο να σας πω. Άρα λοιπόν, δεν καταργούμε την χημεία, τα χημικά φάρμακα, αλλά τι γίνεται. Όπου χρειάζεται όμως οι βιταμίνες του Φικιώρη θα είναι. Τι κάνουνε. Οι γιατροί λοιπόν μένουνε στην ιατρική πριν 20-30 χρόνια. Εγώ λοιπόν είμαι ένας 70's που πήρα το πτυχίο μου το 73. Τι σχέση έχει το πτυχίο μου το 73 με το πτυχίο του 2017. Σήμερα λοιπόν είναι άλλες οι ανάγκες του οργανισμού. Κυρίες και κύριοι, αρρωσταίνουμε από τη διατροφή. Αρρωσταίνουμε από τον τρόπο ζωής, από το άγχος και τα πάντα. Και η όλη ιστορία θέλει βιταμίνες και φόρμουλες. Θέλετε να το καταλάβετε. Θα σας φέρω αύριο και την εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Κάντε ανθρωποκεντρική με επίκεντρο άνθρωπος. Επίκεντρο άνθρωπος, όχι επίκεντρο μόνο το φάρμακο. Με λίγα λόγια, το φάρμακο με σώζει, αλλά δεν μου κάνει ποιότητα ζωής αν δεν το συνδυάσω με βιταμίνες. Σήμερα λοιπόν, μετά την καθαρά Δευτέρα, ξεκινάμε λοιπόν να βοηθάμε, να θεραπεύουμε το μεταβολισμό. Το μεταβολισμό. Κυρίες και κύριοι, ο μεταβολισμός είναι μία συνισταμένη από πολλές αιτίες. Έχει μέσα και τον υποθυροειδισμό, έχει μέσα μισχάρι και τις ορμόνες, έχει μέσα και την ψυχολογία, αλλά έχει μέσα όμως και τα έντερα. Κυρίες και κύριοι, η διατροφή που τρώμε κάνει τα έντερά μας ταμπούρλο. Ταμπούρλο. Ψωμί τρως, ταμπούρλο γίνεται. Μπισκότα τρως, ταμπούρλο γίνεται. Φέτα τρως, ταμπούρλο γίνεται. Από τι. Από καταστροφή των ενζήμων. Κυρίες και κύριοι, ο μεταβολισμός χωρίζεται στον ενζηματικό μεταβολισμό και στον οξυδοτικό μεταβολισμό. Για τον οξυδοτικό μεταβολισμό μίλησα την προηγούμενη εβδομάδα με το καρδιοτόνικ. Το καρδιοτόνικ πάει και βάζει μέσα το τυρί, το ψωμί, το κρέας μέσα στα μυτοχόνδρια. Αυτός λέγεται οξυδοτικός μεταβολισμός. Αλλά όταν τα έντερα είναι φουσκωμένα, λέγεται ενζηματική ανεπάρκεια. Και όλοι μας λοιπόν έχουμε ενζηματική ανεπάρκεια στη λακτάση. Όταν είμαστε βρέφοι, τρώγαμε γάλα. Μόνο το βρέφος πρέπει να φάει γάλα. Μόνο. Μετά τα 2 χρόνια, σταματάει το έντερο να παράγει λακτάση. Σταματάει. Διότι τότε μπαίνει στις κανονικές τροφές.
Οι άνθρωποι όμως αξιοποιούν το γάλα της αγελάδος, του προβάτου, της κατσίκας και συνεχίζουν να τρώνε γαλακτοκομικά, αλλά δεν έχουν όμως το κατάλληλο ένζυμο να διασπάσουν τα γαλακτοκομικά και πρίζονται. 70% των ανθρώπων από τους 100 ή 70 έχουν μικρή ή μεγάλη ανεπάρκεια της λακτάσης. Τα πρικσίματα είναι επειδή δεν έχουμε λακτάς. Κυρίες και κύριοι, η Dr. Formulas έχει φτιάξει το Tialac που περιέχει μέσα λακτάση, το ένζυμο που διασπάει το γάλα, τη φέτα, όλα τα γαλακτοκομικά. Άρα λοιπόν, δεν γίνεται να... γιατί η φέτα, όλα τα σπίτια φέτα τρώνε. Η φέτα δεν έχει προλάβει να οριμάσει, άλλο φέτα και άλλο παρμεζάνα. Μπορεί και τα δύο να είναι από το γάλα, αλλά η παρμεζάνα έχει πλέον πάθει τόσες πολλές ζυμώσεις που έχει γίνει εύπεπτη. Η παρμεζάνα έχει γίνει εύπεπτη διότι επί πολλούς μήνες παθαίνει συνεχώς βελτίωση με ζυμώσεις. Τα τυριά, τα σκληρά, ζυμώνονται πολλές φορές και δεν έχουμε πρικσίματα. Ενώ όταν τρώμε φέτα ή ότι παίρνουμε γάλα ή οτιδήποτε, δεν έχουν οριμάσει τα τυριά και μας κάνουν τα λεγόμενα φουσκώματα και διαταραχές. Αυτά δεν είναι αθώα. Διότι όταν τρώω εγώ φέτα και πρίζομαι ή πίνω γάλα και πρίζομαι, τότε λοιπόν παράγονται αέρια. Τα αέρια αυτά δεν είναι τοξικά, αλλά τι κάνουνε, μου ανεβάζουνε το διάφραγμα και εμποδίζουνε και την αναπνοή και την καρδιά. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα αέρια δημιουργούνε μία δυσπεψία, η οποία έχει μηχανικά προβλήματα. Δηλαδή, μου πιέζει τις αρτηρίες, είναι κακό, σαν φούσκωμα. Όχι ότι είναι τοξικό το διοξίδιο του άνθρακος που παράγεται ή το υδρογόνο ή το μεθάνιο. Έτσι, διότι καθώς λοιπόν η φέτα δεν διασπάται, η φέτα περιέχει ένα ζάχαρο που λέγεται λακτόζη. Το γάλα περιέχει ένα διπλό ζάχαρο δισαχαρίτης που λέγεται λακτόζη. Αυτή λοιπόν η λακτόζη πρέπει στα έντερα να διασπαστεί σε γλυκόζη και γαλακτόζη. Γλυκόζη και γαλακτόζη κάνουν ένα δισαχαρίτη που περιέχεται στο γάλα. Το γάλα, παιδιά, περιέχει λακτόζη, αλλά είναι δισαχαρίτης, είναι διπλό ζάχαρο. Πρέπει να διασπαστεί και διασπάται μόνο με τη λακτάση, μόνο. Όταν τα 70% των ανθρώπων έχουν μερική ή πλήρη έλλειψη, το Tialac λοιπόν ήρθε να τους σώσει. Διότι μέσα το Tialac περιέχει λακτάση, περιέχει δισεκατομμύρια λακτοβάκυλους, οι οποίοι θεραπεύουνε το έντερο δημιουργώντας γαλακτικό οξύ. Μόνο το γαλακτικό οξύ μπορεί σιγά σιγά να θεραπεύσει τα έντερα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα προβάλλω τα ένζημα. Οι άνθρωποι θέλουν βιταμίνες για να λειτουργήσει ο οργανισμός και ένζημα για να διασπαστούν οι τροφές. Διαφορετικά η κοιλιά γίνεται ταμπούρλο. Tialac, και θα μιλήσω μετά, γιατί δεν προλαβαίνω τώρα, με διακόπτουν για διάλειμμα, θα μιλήσω και για το Enteroactin, το οποίο είναι ο εμπλουτισμός του παχαίως εντέρου με ωφέλιμα μικρόβια. Πάμε για διάλειμμα και περιμένω. Ξεκινάμε λοιπόν να διορθώνουμε το μεταβολισμό. Κάτω η δυσπεψία, όχι φουσκώματα, όχι διάρειες. Τι άλλο να σας πω. Πάμε λοιπόν τώρα για το 40ήμερο, να κάνουμε λοιπόν δίαιτες και να δυνατήσουμε. Κουραφέξα λατούμπανο. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Πάμε για διάλειμμα. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής.
Η βελτίωση της θρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Στην Doctor's Formulas περικλείουμε τις βιταμίνες και τις φυσικές ουσίες με λιποσωμιακά σφαιρίδια. Έτσι επιτυγχάνουμε έως και 8 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τα κοινά συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε άμεση είσοδο στο αίμα και πλήρη αφομοίωσή τους από τα κύτταρα του οργανισμού. Λιποσωμιακές φόρμουλες. Το μέλλον των συμπληρωμάτων διατροφής από την Doctor's Formulas. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα υγείας με φυσικό τρόπο. Doctor's Formulas. Φυσικές φόρμουλες υγείας, επιστημονικά σχεδιασμένες για να στοχεύουν το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Doctor's Formulas. Συνταγές υγείας, φυσικά, χωρίς παρενέργειες, πόνους και φλεγμονές στις αρθρώσεις. Arthretol από την Doctor's Formulas. Μοναδικό συνδυασμός κολαγόνου τύπου 2, λουκοζαμίνης, χονδροετίνης, MSM και χόνδρου καρχαρία. Arthretol από την Doctor's Formulas. Η ολοκληρωμένη φόρμουλα για τις αρθρώσεις. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Ενοχλήσεις στο ουροποιητικό. Νεφρολίν από την Doctor's Formulas. Αρκτοστάφυλλο, σολιντάκο, κράμπερι και σκορπιδόχορτο. Νεφρολίν. Υγιές ουροποιητικό. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Υψηλότερης καθαρότητας ωμέγα 3 σημαίνει μεγαλύτερη ωφέλεια για τον οργανισμό. Το Super Omega 3 της Life Extension περιέχει ωμέγα 3 πιστοποιημένα για την καθαρότητά τους με 5 αστέρια από το Διεθνή Οργανισμό IFOS. Super Omega 3 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη καθαρότητα, μεγαλύτερη ωφέλεια. Μέσα σε κάθε προϊόν της Life Extension κρύβονται 30 χρόνια πρωτοπορίας στην επιστημονική έρευνα, 30 χρόνια μελέτης της φύσης και οι πιο ολοκληρωμένες και ποιοτικές φόρμουλες για την υγεία σας. Life Extension. Συμπληρώματα διατροφής για υγεία και καλύτερη ζωή. Το συνένζυμο Q10 έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και θωρακίζει αποτελεσματικά το καρδιαγγειακό. Το Q10 της Life Extension απορροφάται 8 φορές περισσότερο από τον οργανισμό χάρη στη σύνθεσή του. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με κανέκα Q10 βιοταυτόσιμο με το Q10 του οργανισμού και εκχυλίσματα εσπεριδοειδών. Q10 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη απορρόφηση, μεγαλύτερη προστασία. Αϊπνία. Σεντάρ από τη Doctor's Formulas. Με μοναδική φόρμουλα που περιέχει μελατονίνη, τρυπτοφάνη, βαλεριάνα και πασιφλόρα. Σεντάρ από τη Doctor's Formulas. Λύστε το πρόβλημα του ύπνου. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Δυσανεξία στη λακτόζη. Τη αλάκ από την Doctor's Formulas. Με γαλακτοβάκυλος και το ένζυμο λακτάση. Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη δυσανεξία στη λακτόζη και τα φουσκώματα. Τη αλάκ από την Doctor's Formulas. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κρυολόγημα, εξάντληση, πεσμένο ενοσοποιητικό, Fast Action Σε, βιταμίνη Σε, γρήγορης απορρόφησης από την Doctor's Formulas. Κάμου κάμου, ασερόλα και πιπερίνι για άμεση απορρόφηση. Fast Action Σε από την Doctor's Formulas. Άμεση θωράκιση του ενοσοποιητικού, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κατάλληλο, επιθυμητή η γονική συνένεση. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της θρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν αυτή τη βδομάδα να θεραπεύουμε το μεταβολισμό. Ο μεταβολισμός έχει σχέση με τα έντερα, το σηκώτι, το θυροειδή, τους μύες, με όλα τα όργανα. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τα βασικά όργανα που είναι τα έντερα και το σηκώτι. Τα έντερα λοιπόν φουσκώνουνε και δεν μετακινούνε τα κόπρανα, δυσκυλιότητα. Άπειρος κόσμος έχει τέτοια προβλήματα, τα οποία του τα δημιουργεί ή η ηλικία ή τα φάρμακα.
Όλα τα φάρμακα κάνουν δυσκυλιότητα. Όλα. Όλα. Και κυρίως τα φάρμακα της πιέσεως που είναι διουρητικά, όλα. Το πιάσατε? Ωραία. Λοιπόν, προσέξτε, προσέξτε. Εκτός τις 5 βασικές βιταμίνες που κάθε μέρα το λέω να είναι σε καλή φόρμα ο οργανισμός, πάμε σε ειδικά. Πάμε τώρα στα έντερα. Στα έντερα. Η Dr. Formulas έχει φτιάξει μία ειδική φόρμουλα η οποία τι περιέχει? Περιέχει το ένζυμο που διασπάει το γάλα, τη φέτα, το γιαούρτι, το βούτυρο και κάτι άλλο, παιδιά. Εχθές λοιπόν όλη την ημέρα διάβαζα ότι η λακτόζη δεν είναι μόνο μέσα στα γαλακτοκομικά, είναι μέσα και στο ψωμί και στα μπισκότα και στα δημητριακά που τρώτε, στα πάντα. Γιατί είναι μέσα? Διότι όλα τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα χρησιμοποιούν μία ουσία που λέγεται γαλακτοματοποιητής. Γαλακτοματοποιητής. Αυτός ο γαλακτοματοποιητής είναι παντού. Και στο ψωμί και στα μπισκότα και παντού. Άρα γι' αυτό έχετε τόσα πολλά φουσκώματα. Δεν είναι μόνο η γλουτένη του ψωμιού, είναι ότι η βιομηχανία τροφίμων δημιουργεί επεξεργασμένες τροφές με τη λακτόζη. Με τη λακτόζη. Βάζουνε μέσα πρόσθετη λακτόζη και ζάχαρη. Και στο ψωμί και στα πάντα. Άρα λοιπόν είστε υποχρεωμένοι πριν από το φαγητό να παίρνετε 1 με 2 τιαλάκ. Το πρωί πάρτε 1 τιαλάκ πριν από το φαγητό. 20 λεπτά πριν από το φαγητό. Τιαλάκ. Το μεσημέρι που τρώω περισσότερο φαγητό, περισσότερα δημητριακά, 20 λεπτά πριν το φαγητό να πάρω 2. Και το βράδυ που τρώω 1 γιαουρτάκι να πάρω 1. Το μόνο πράγμα που με διευκολύνει στην πέψη είναι το γιαούρτι, το οποίο γίνεται με ζύμωση και αυτή λοιπόν η ζύμωση μπορεί λοιπόν να με βοηθήσει. Μόνο το γιαούρτι, αλλά ποιο γιαούρτι? Στο γιαούρτι που έχουν προσθέσει μέσα φιλικά μικρόβια. Το γιαούρτι που το έχουν βράσει παστερίωση, αυτό σου κάνει ζημιά. Μόνο το γιαούρτι που δεν έχει βραστεί σου κάνει καλή δουλειά. Μόνο. Αλλά σου λέει ο άλλος, μήπως πάθω μελιτέο. Αλλά μόνο αυτό το γιαούρτι κάνει καλό. Εγώ τρώω τυρί και γιαούρτι χωρίς να το βράσω. Αλλά εμπιστεύουμε το τσοπάνο. Το δαρδαμάνι. Κυρίες και κύριοι, επειδή ξεκινήσαμε λοιπόν το 40ήμερο να κάνουμε δίαιτες, όποιος κάνει τη δίαιτα με χαλβάδες και ψωμιά, την πάτησε. Θα κάνει μια κοιλιά ταμπούρλο, θα παχύνει, θα πάει κατά διόλου. Οι πιο άρρωστοι είναι οι παπάδες. Ναι, οι παπάδες. Εγώ λοιπόν είχα πάρα πολλούς πελάτες παπάδες, οι οποίοι επειδή κάνουν τις δίαιτες με τους χαλβάδες, είχαν κάτι κοιλιές τέτοιες. Κύριες και κύριοι, η υγεία, η θρησκεία δεν θέλει χαλβά. Όποιος τρώει χαλβά είναι βλάκας με πατάτες. Ναι, βλάκας στην ιωστή. Εάν θέλει να παχύνει, να καταστρέψει εντερά του, είναι να τρώει χαλβά. Αχ, αυτός ο χαλβάς από τον Κοσμίδη, τρελαίνεται η γυναίκα μου, φοβερός. Αν το φας την καθαρά Δευτέρα πάει, αλλά να τρως επί 40 μέρες χαλβά. Ο χαλβάς ταΐζει τους μύκητες. Κυρίες και κύριοι, κόψτε το χαλβά και τρώτε λιγότερο. Τι θα πάθεις δηλαδή αν θα τρως εσύ σκληρό τυρί? Η θρησκεία θέλει καλούς ανθρώπους. Η θρησκεία δεν εξευμενίζει με τη δίαιτα. Έτσι, όποιος θέλει λοιπόν να διορθώσει τον οργανισμό του, κάθε μέρα θα λέω πώς μπορείτε να θεραπεύσετε το μεταβολισμό σας. Όσοι έχετε πολλά κιλά, θα πάτε στο στούμπο. Στο στούμπο. Εκεί στο στούμπο λοιπόν θα πάθετε πλάκα. Θα σας υποδεχθεί μία ακτινολόγος, η Δήμητρα η Γιατράκου, η οποία θα μετρήσει πόσο λιπόδιστο έχεις και πόσο μυϊκό ιστό. Εκεί είναι όλη η ιστορία.
Εκεί παίζεται η ισορροπία της ενέργειας. Όταν τρώτε μία σοκολάτα και έχετε πολύ ανεπτυγμένο λιπόδιστο, εκεί θα πάει. Όταν φάτε μία σοκολάτα και έχετε ανεπτυγμένο πολύ μυϊκό ιστό, εκεί θα πάει. Άρα λοιπόν τι διεκδικούνε, δύο ιστοί, ο λιπόδης και ο μυϊκός. Έχεις ανεβασμένο λιπόδιστο, μια ζωή θα είσαι χοντρός και χοντρή. Το πιάσες, στούμπος. Σου τραβάει λοιπόν τις ενέσεις σήμερα, λιώνεις και εν συνεχεία λοιπόν σου δίνει εφόρου ζωής προγράμματα που διορθώνει το μεταβολισμό. Ο στούμπος εξετάζει το μεταβολισμό. Μπορούμε λοιπόν να εξετάζουμε πόσο μεταβολισμό έχεις και τι πρέπει να τρως. Εκεί είναι το παιχνίδι. Δεν μπορείς με χαμηλό μεταβολισμό να πλακώνεις εσύ γλυκά που τα θέλει αυτός που τρέχει sprint. Μόνο ο αθλητής μπορεί να φάει ζάχαρα. Μόνο. Εσύ, κανονικό φαγητό με φασόλια, ρεβίθια, φακές και χόρτα, λάδια, τυριά, τέτοια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε να θεραπεύουμε την παχυσαρκία. Στούμπος λέγεται ο γιατρός, στούμπος. Πηγαίνετε στο στούμπο, σε 40 μέρες να γίνετε άνθρωποι. Από εκεί και πέρα θέλει μία φιλοσοφία που θα το λέω φόρου ζωής. Σήμερα λοιπόν βοηθάμε τα φουσκώματα. Τα φουσκώματα θέλουν δύο πράγματα. Θέλουν πεπτικά ένζημα που είναι το τιαλάκ και φιλικά μικρόβια για να χέζετε. Ναι, εντεροάκτιν. Στην πρώτη εβδομάδα, όσοι δεν μπορείτε να πάτε στην τουαλέτα, θα πάρετε δύο εντεροάκτιν. Άλλο είναι το καθαρτικό και άλλο είναι η θεραπεία της δυσκυλιότητος. Εδώ κάνουμε θεραπεία της δυσκυλιότητος. Η θεραπεία της δυσκυλιότητος τι θέλει, εντεροάκτιν. Δύο για την πρώτη εβδομάδα και μετά ένα. Παίρνεις και το τιαλάκ εσύ και διασπάς τις τροφές. Όταν δεν διασπούνται οι τροφές, τότε δημιουργούνται διάρειες. Διάρειες. Εσύ λοιπόν αυτή τη στιγμή θα παίρνεις τιαλάκ για να διασπώνται τα γαλακτοκομικά και ένα εντεροάκτιν για να εμπλουτίζεται το παχιέντερο με ωφέλιμα μικρόβια. Εντάξει. Όποιος δεν μπορεί να στις αρχές και μη σκάσει, θα πάρει το ξόλον. Oh. Το ξόλον είναι ένα φυτικό, χεστικό. Φυτικό όμως. Δεν σου κάνει ζημιά. Διότι αν πάρεις τώρα ισχυρό πράγμα, καλό είναι και τον τυρκολάξ, αλλά είναι χημικό. Ξόλον. Με το ξόλον, γεμίζεις τη λεκάνη. Αυτό για μια-δυο φορές. Θα το έχεις όταν στουμπώσει. Όταν στουμπώσει, τουμποφλό. Όπως βάζεις τουμποφλό στη λεκάνη, ξόλον. Η θεραπεία του πεπτικού συστήματος, κυρίες και κύριοι, γίνονται με εμπλουτισμό με πεπτικά ένζημα, τιαλάκ, και με ωφέλιμα μικρόβια για να δουλεύει λοιπόν τα κακά. Εντάξει, και άμα στουμπώνεις, ξόλων. Και μην ξεχνάτε το νερό. Αυτά τα λέω στο Νότι, 79 χρονών, ο οποίος έχει φλωμώσει τη γριά του στο στα ρεψίματα και, και στις φύσες. Κλανιές λέγονται φύσες. Και στις φύσεις. Νότι, Λεβέντη μου, πριν από το φαγητό θα παίρνεις ένα τιαλάκ το πρωί, δύο το μεσημέρι και ένα το βράδυ. Πρόσεξε. Επειδή, Νότι μου, είσαι λίγο μεγαλούτσικος, είσαι 80 χρονών και σου λείπουν και πεπτικά ένζημα, εκτός από τη λακτάση που δεν έχεις, δεν κάνει και το πάνγκρεά σου πολλά πεπτικά ένζημα. Το μεσημέρι, μετά το φαγητό, θα παίρνεις και super digestive enzyme. Ένζημα που προέρχονται από το πάνγκρεας και διασπώνται το κρέας, το ψωμί, το τυρί, πεπτικά ένζημα. Έτσι, αυτά το μεσημέρι. Το τιαλάκ ένα πρωί, δύο μεσημέρι και ένα βράδυ και κάθε βράδυ ένα εντεροάκτιν. Και θα έχεις την καλύτερη πεπτική λειτουργία. Όταν έχεις την καλύτερη πεπτική λειτουργία, τότε λοιπόν λειτουργεί καλύτερο ο μεταβολισμός σου, έχεις καλύτερη ενέργεια και όλα πάνε καλύτερα. Νότι, Λεβέντη μου,
ούτε γκράμπες θα έχεις ούτε τίποτε. Τώρα, οι γκράμπες δημιουργούνται πάλι επειδή δεν κάνεις καλή αφομοίωση των θρεπτικών ουσιών. Θα πάρεις και μαγνήσιο. Ένα πρωί, ένα μεσημέρι, δύο βράδυ. Αυτά τα λέω στο Νότι και σε μία κυρία 78 χρονών που και αυτή έχει τα ίδια προβλήματα. Φουσκώματα και δυσκυλιότητα. Αγαπητή κυρία των 78 χρονών, θα παίρνεις τρία πράγματα. Τιαλάκ ένα πρωί, δύο μεσημέρι, ένα βράδυ. Πεπτικά ένζημα μόνο το μεσημέρι, δύο μετά το φαγητό. Και κάθε βράδυ για την πρώτη εβδομάδα θα παίρνεις δύο εντεροάκτιν και την επόμενη εβδομάδα ένα εφόρου ζωής με μπόλικο νερό. Το νερό λοιπόν, παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ το έντερο, βοηθάει τη δυσκυλιότητα. Όποιος δεν πίνει νερό κάνει σκληρά κακά, κόπρανα, εντάξει. 72 χρονών έχει άνοια. Επί μία εβδομάδα ασχολήθηκα με τον εγκέφαλο. Αγαπητέ πέδαρε των 72 χρονών, μεμοπροτέκ. Ένα πρωί ένα βράδυ που σταματάει την άνοια. Ένα πρωί ένα βράδυ. Ρευματοειδή αθρίτιδα, 78 χρονών. Πρόσεξε. Οπωσδήποτε θα πάρεις MSM, δύο πρωί, δύο βράδυ. Θα πάρεις Βρωμεάκ, δύο πρωί, δύο βράδυ. Και θα παίρνεις λιποσωμιακή κουρκουμίνη, ένα πρωί, ένα απόγευμα και θα με πάρεις τηλέφωνο να με ευχαριστήσεις. Εδώ λοιπόν, παιδιά, βοηθάμε τον άνθρωπο. Το κέντρο της προσοχής μας και του ενδιαφέροντος μας είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι μεμονωμένα τα όργανα. Κοιτάμε τον άνθρωπο. Εσείς μπορείτε μεμονωμένα να πηγαίνετε στους ειδικούς, για την καρδιά σας στον καρδιολόγο, για τα νεφρά σας στον νεφρολόγο, για τα έντερά σας στον εντερολόγο, έτσι. Αλλά γενικά για την ποιότητα του ανθρώπου θα ανοίγεται 8.30 ώρα φικιόρης. Κέντρο ο άνθρωπος. Άλλη δουλειά κάνουν οι γιατροί, άλλη δουλειά κάνει ο φικιόρης. Οι γιατροί σας σώζουνε, δεν ψοφάτε, δεν πεθαίνετε και ο φικιόρης σας κάνει ποιότητα ζωής. Και φίλος μου είναι πάντοτε ο Γιώργος ο Κακάκης. Μου δίνει και εμένα δύναμη. Άντε παιδιά, πάμε για διάλειμμα. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της θρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Στην Doctor's Formulas περικλείουμε τις βιταμίνες και τις φυσικές ουσίες με λιποσωμιακά σφαιρίδια. Έτσι επιτυγχάνουμε έως και 8 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τα κοινά συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε άμεση είσοδο στο αίμα και πλήρη αφομοίωσή τους από τα κύτταρα του οργανισμού. Λιποσωμιακές φόρμουλες. Το μέλλον των συμπληρωμάτων διατροφής από την Doctor's Formulas. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα υγείας με φυσικό τρόπο. Doctor's Formulas. Φυσικές φόρμουλες υγείας, επιστημονικά σχεδιασμένες για να στοχεύουν το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Doctor's Formulas. Συνταγές υγείας, φυσικά, χωρίς παρενεργίες. Πόνος και φλεγμονές στις αρθρώσεις. Arthredol από την Doctor's Formulas. Μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου τύπου 2, λουκοζαμίνης, χονδροετίνης, MSM και χόνδρου καρχαρία. Arthredol από την Doctor's Formulas. Η ολοκληρωμένη φόρμουλα για τις αρθρώσεις. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Ενοχλήσεις στο ουροποιητικό. Νεφρολίν από την Doctor's Formulas. Αρκτοστάφυλλο, σολιντάγκο, κράμπερι και σκορπιδόχορτο. Νεφρολίν. Υγιές ουροποιητικό. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Υψηλότερης καθαρότητας ωμέγα 3 σημαίνει μεγαλύτερη ωφέλεια για τον οργανισμό. Το Super Omega 3 της Life Extension περιέχει ωμέγα 3 πιστοποιημένα για την καθαρότητά τους με 5 αστέρια από το Διεθνή Οργανισμό IFOS. Super Omega 3 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη καθαρότητα, μεγαλύτερη ωφέλεια. Μέσα σε κάθε προϊόν της Life Extension κρύβονται 30 χρόνια πρωτοπορίας στην επιστημονική έρευνα, 30 χρόνια μελέτης της φύσης και οι πιο ολοκληρωμένες και ποιοτικές φόρμουλες για την υγεία σας.
Life Extension. Συμπληρώματα διατροφής για υγεία και καλύτερη ζωή. Το συνένζυμο Q10 έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και θωρακίζει αποτελεσματικά το καρδιαγγειακό. Το Q10 της Life Extension απορροφάται 8 φορές περισσότερο από τον οργανισμό χάρη στη σύνθεσή του. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με κανέκα Q10 βιοταυτόσιμο με το Q10 του οργανισμού και εκχυλίσματα εσπεριδοειδών. Q10 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη απορρόφηση, μεγαλύτερη προστασία. Αϊπνία. Σεντάρ από τη Doctor's Formulas. Με μοναδική φόρμουλα που περιέχει μελατονίνη, τρυπτοφάνη, βαλεριάνα και πασιφλόρα. Σεντάρ από τη Doctor's Formulas. Λύστε το πρόβλημα του ύπνου. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Δυσανεξία στη λακτόζη. Τη αλάκ από την Doctor's Formulas. Μεγαλακτοβάκυλος και το ένζυμο λακτάση αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη δυσανεξία στη λακτόζη και τα φουσκώματα. Τη αλάκ από την Doctor's Formulas. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κρυολόγημα, εξάντληση, πεσμένο ενοσοποιητικό, Fast Action C, βιταμίνη C, γρήγορης απορρόφησης από την Doctor's Formulas. Κάμου κάμου, ασερόλα και πιπερίνι για άμεση απορρόφηση. Fast Action C από την Doctor's Formulas. Άμεση θωράκιση του ανοσοποιητικού, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κατάλληλο, επιθυμητή η γονική συνένεση. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της στρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θεραπεύουμε το μεταβολισμό. Χοντρικά, ο μεταβολισμός έχει πρώτα-πρώτα σχέση με τη διάσπαση των τροφών. Γι' αυτό και λέγεται μεταβολισμός, μετατροπή. Δεν καταναλώνετε εσείς σκέτο το κατσικάκι, το κάνετε αμινοξέα. Δεν καταναλώνετε εσείς την παρμεζάνα, το κάνετε λιπαρά οξέα. Το ίδιο και το ψωμί. Αυτά, λοιπόν, θέλει ένζημα. Διότι αν έχετε έλλειψη ενζήμων, κάνετε φουσκώματα. Τα φουσκώματα, λοιπόν, τι είναι? Μειωμένη απορρόφηση και τρώτε περισσότερο. Αυτός, λοιπόν, που δεν κάνει απορρόφηση, τρώει πολύ, τρώει πολύ, τρώει πολύ. Και βλέπεις, λοιπόν, να διατείνεται η κιλάρα του, η κιλάρα του, η κιλάρα του. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε το Tialac και το Enteroactin. Έτσι. Το Tialac και το Enteroactin είναι τα βαρέα όπλα εναντίον λοιπόν της πεπτικής δυσπεψίας, διότι καθώς μεγαλώνουμε έχουμε λιγότερα πεπτικά ένζημα, αλλά κυρίως μετά τα 2 χρόνια δεν έχουμε το ένζημο που διασπάει το τυρί. Όταν βυζένουμε, τότε λοιπόν το έχουμε 100%. Μετά λοιπόν που απομακρύνουμε το παιδί από το στήθος της μάνας, τότε και ο Θεός σταματάει να κάνει λακτάση. Το ένζυμο που διασπάει τη φέτα, το γιαούρτι, το βούτυρο. Δεν έχουμε λακτάση. Και όταν λοιπόν δεν έχουμε λακτάση και μας αρέσει το γάλα, τότε λοιπόν φουσκώνουμε. Το γάλα, η φέτα που δεν έχει ψηθεί, δεν έχει οριμάσει πολύ, άλλο η φέτα και άλλο η κεφαλογραβιέρα. Και τα δύο είναι από γάλα. Αλλά η κεφαλογραβιέρα έχει υποστεί Πάρα πολλές ζυμώσεις που αυτές λοιπόν τις φέρανε την τροποποίηση και έχει γίνει πρωτεΐνη. Το σκληρό τυρί είναι πρωτεΐνη πλέον. Ενώ η φέτα είναι σαν να είναι γάλα. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι, όσοι έχετε φουσκώματα και προβλήματα, Tialac και ένα Enteroactin το βράδυ. Τώρα, εάν είσαι πολύ φαγάς και μεγάλος, πάρε και πεπτικά ένζημα το μεσημέρι για να διασπάτε και να είναι η κοιλιά σου πλάκα, ίσια. Άρα λοιπόν σήμερα θεραπεύουμε τον πεπτικό μεταβολισμό, τον ενζυματικό μεταβολισμό. Και όσοι θέλουν να ενεργοποιήσουν τις καύσεις, να παίρνουν καρδιοτόνικ. Το φαγητό λοιπόν θα πάει λοιπόν από την κοιλιά και θα πάει μέσα στα μυτοχόνδρια να καεί.
Εκεί θέλει το καρδιοτόνικ. Όσοι θέλετε να δυνατήσετε και να έχετε ενέργεια, μετά το φαγητό καρδιοτόνικ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και εφόσον λοιπόν ανέβει η ενέργεια, ανέβει η διάθεση, πηγαίνετε να περπατήσετε, πηγαίνετε στα γυμναστήρια, περπατάτε, περπατάτε. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε ενέργεια, δεν έχουμε κέφι. Τιαλάκ, εντεροάκτιν και καρδιοτόνικ θα σας δώσει ενέργεια. Έτσι λοιπόν θεραπεύεται η παχυσαρκία. Η παχυσαρκία δεν θεραπεύεται με το να πάω και να μου κάνουν κρυοθεραπεία στα μπούτια και σαν κλαμάρες τούμπανο. Καλά σας κάνουνε. Ένας θεραπεύει την παχυσαρκία. Λέγεται Στούμπος. Στούμπος Νικόλαος. Από εκεί και πέρα είναι τα λεγόμενα Ινστιτούτα που σε πιάνουν κάτω στο δρόμο και σου παίρνουν άρπακόλα τα 500 και τα 1000 άρπακόλα. Προσέξτε. Αυτή τη βδομάδα θα ασχοληθώ με το μεταβολισμό. Ο μεταβολισμός δεν είναι μόνο ορμονικός, έχω θυροειδή και παχαίνω. Όχι. Ο μεταβολισμός έχει σχέση και με το θυροειδή, έχει σχέση και με τα έντερα, έχει σχέση και με το σηκώτη. Αυτή λοιπόν η Τζουτζούκα των 59 χρονών που έχει λίπος στο σηκώτη, τι μεταβολισμό να έχει. Αφού είναι ντίγκα στο λίπος. Τζουτζούκα μου, μωρό. Μωρή, κυρία μου, με όλο το σέβασμο μου, μην τρως γλυκά, μην τρως χαλβά. Ο πολύς χαλβάς δεν θα καεί, δεν θα καεί, θα γίνει λίπος. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να τρώμε γλυκά. Σας είπα παιδιά, είναι ωραίος ο χαλβάς, αλλά κάνει λίπος. Τζουτζούκα των 59 χρονών, για σένα. Για σένα ενδιαφέρουμε, μωρό μου, για σένα. Πρόσεχε. Σε 2 μήνες θα έχει φύγει το λίπος από το σηκώτη. Όταν έχει φύγει το λίπος από το σηκώτη, τι γίνεται. Ξεμπλοκάρει ο μεταβολισμός, ξεμπλοκάρει και η αποτοξίνωση. 2 πράγματα κάνει το σηκώτη. Βοηθάει λοιπόν να ξαναφτιάξει έναν καινούριο άνθρωπο και να βγάλει τις τοξίνες. Ξέσκισε λοιπόν το στέα λίβερ ένα πρωί, ένα βράδυ για 2 μήνες. Πάει λοιπόν, έφυγε το λίπος. Αλλά για να λειτουργεί συνεχώς καλά ο μεταβολισμός, θέλει 3 βιταμίνες B της Dr. Formulas, πρωί, μεσημέρι, βράδυ μετά το φαγητό, με 1 ιχθυέλαιο πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Το πιασες. Περιορίζεις λοιπόν ή κόβεις τα γλυκά και πας καλά με εγγύηση. Ο θεράπων ιατρός της παχυσαρκίας, παιδιά, άλλο αδυνατίζω και άλλο θεραπεύω την παχυσαρκία. Ο Στούμπος θεραπεύει την παχυσαρκία. Το αδυνάτισμα είναι κατουράω νερά. Πάει και αυτό. Λοιπόν, ένας 45 είναι στεναχωρεμένος. Α, κάρχα. Οπότε λοιπόν του λύνει το πρόβλημά του το αλκοόλ. Ναι, θολώνει το μυαλό του και δεν θυμάται τις γυναίκες που το στεναχωρέσανε. Τώρα τι θα κάνουμε. Φίλε, άκουσε να σου πω κάτι. Εσύ λοιπόν πρόσεξε. Θα σταματήσεις να πίνεις αλκοόλ και θα πίνεις κοκακόλα. Κοκακόλα και ουίσκι είναι το ίδιο πράγμα. Ζάχαρη το ένα, ζάχαρη το άλλο. Αλλά τι γίνεται. Φεύγεις εσύ από την εθυλική αλκοόλη και πηγαίνεις στη ζάχαρη. Εσύ λοιπόν θα πίνεις όταν σου έρχεται κοκακόλα και θα παίρνεις 3 πράγματα. Το πρώτο πράγμα θα παίρνεις γλουταθιόνι. Γλουταθιόνι. Φίλε, μόνο η γλουταθιόνι θα σου αποτοξινώσει το σηκώτη. Πρωί, απόγευμα, 1 κουταλάκι γλουταθιόνι. Εν συνεχεία έχεις καταστρέψει το σηκώτη και θέλεις λιποσωμιακή B. Δεν θα πάρεις ό,τι και ό,τι, λιποσωμιακή B. 1 κουταλάκι το πρωί, 1 το απόγευμα και λιποσωμιακή μπενφοθιαμίνη. Αυτά λοιπόν τα 3 θα ξαναδιορθώσουν το σηκώτη. Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Λοιπόν, μία κυρία λοιπόν η οποία έχει βουλώσει η μοιραία αρτηρία, αυτή είναι για το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λοιπόν θα σου δώσει λοιπόν αντιπηκτικό, έτσι. Εγώ λοιπόν το μόνο πράγμα που μπορώ να σου πω είναι ότι να παίρνεις βιταμίνη C, να παίρνεις K2, έτσι, να παίρνεις μαγνήσιο, άφοβα. 3 μαγνήσια, 3 βιταμίνες
σε, τρία μαγνήσια, τρεις βιταμίνες σε και μία K2. Η K2 είναι άφοβη. Ούτε πίζει, ούτε ρευστοποιεί το αίμα. Η K2. Η K2 εμποδίζει το ασβέστιο να κάνει θρόμβωση. Λοιπόν, κνησμό στο κεφάλι. Τώρα, αυτό λέγεται σμιγματόρια. Ντερμολίν. Θα παίρνεις πρωί βράδυ ντερμολίν και θα πάρεις βιταμίνη C με κορσετίνη της Life Extension. Η βιταμίνη C με κορσετίνη θα σε βοηθήσει, αλλά το ντερμολίν σταματάει το σμίγμα, που αυτό λοιπόν ταΐζει τους μύκητες στο κεφάλι και σε τρώει. Εντάξει. Και βέβαια να λούζεσαι με ένα σαμπουάν που έχει μέσα τσουκνίδα. Λοιπόν, πάω στα ορθοπαιδικά. Κύλες στη μέση της πόπης γίνεται. Οι περισσότεροι που χειρουργούνται πάνε χειρότερα. Οι περισσότεροι. Μερικοί πάνε καλύτερα. Λοιπόν, έχω μία κυρία 58 χρονών, η οποία έχει δύο δισκοκύλες στη μέση. Τζουτζούκα των 58 χρονών, γράψε. Θα πάρεις τρία πράγματα. Θα πάρετε τις λιποσωμιακές. Παιδιά, η Dr. Formulas ήρθε και έσωσε τους ανθρώπους από προβλήματα των νεύρων. Λιποσωμιακές φόρμουλες. Μία λιποσωμιακή φόρμουλα μπενφοθιαμίνη. Παίρνεις ένα ποτηράκι με λίγο νερό και ρίχνεις ένα κουταλάκι λιποσωμιακή μπέ. Ένα κουταλάκι λιποσωμιακή μπενφοθιαμίνη και ένα κουταλάκι λιποσωμιακή κουρκουμίνη. Το παίρνεις και στη συνεχεία παίρνεις τηλέφωνο το Μανώλη. Παίρνεις τηλέφωνο λοιπόν το Μανώλη και σου έρχεται στο σπίτι με μία μπάλα. Βέβαια. Και αρχίζετε λοιπόν και κάνετε ασκήσεις στην μπάλα. Λοιπόν, ο Μανώλης 697-697-606-606-20-2044. Δεν μπορεί να σου έρθει μέσα ορθοπαιδικός. Ο ορθοπαιδικός είναι στο γραφείο του και περιμένει το κατοστάρικο. Αυτός που θα σου έρθει στο σπίτι να σου σώσει τη μέση λέγεται Μανώλης. Τώρα ο Μανώλης είναι στη Σπάρτη. Μανώλης. Ο Μανώλης λοιπόν θα σου δώσει τις βιταμίνες και θα σε βάλει λοιπόν να σου ανοίξει, τους σπονδύλους, να ξεμπλοκάρει τα νεύρα. Δεν το κάνει αυτός ο ορθοπαιδικός. Ο ορθοπαιδικός κάνει διάγνωση. Τσιμπάει το 50-άρικο κατοστάρικο χωρίς απόδειξη και σου λέει κάνει υπομονή, πάρε βολταρέν, πάρε κορτιζόνη. Ο Μανώλης σώζει τη μέση. Μανώλης. Λοιπόν, παιδιά, τα λέω με το όνομά τους. Είμαι λιγάκι υπερβολικός, αλλά έτσι για να σας κάνω εντύπωση. Κυρίες και κύριοι, σήμερα χτυπήσαμε τον τυμπανισμό. Κυρίες και κύριοι, σήμερα τσακίσαμε τον τυμπανισμό. Ο τυμπανισμός δεν είναι αθώος. Δημιουργεί προβλήματα και καρδιολογικά και αναπνευστικά και ψυχολογικά και ό,τι θέλετε. Χτυπάμε το τυμπανισμό με Τιαλάκ και Εντεροάχτη. Θέλετε να το καταλάβετε, κατάλαβε το. Εδώ λοιπόν, παιδιά, η εκπομπή έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Ανθρωποκεντρική θεραπεία. Πάμε λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε. Αύριο τα ξαναλέμε. Πάω να κάνω λίγο μπανάκι. Γεια σας. Γυμναστείτε, περπατάτε λιγάκι, ρε.